Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Η ιστορία της 42χρονης άστεγης που έχει κάνει σπίτι της στα νεόρια Ηρακλείου δεν έχει αφήσει ασυγκίνητους τους κριτικούς. Μάλιστα, μία κριτικιά που διάβασε από το neakrete.gr την δραματική ιστορία και τις κακουχίες της Κατερίνας θέλησε να προσφέρει δουλειά και στέγη, αποδεικνύοντας το μεγαλείο ψυχής αλλά και την θέληση των κριτικών για προσφορά στον συνάνθρωπο. Σε περιπέτειες φαίνεται να έχει μπει ο Δίας, το 10χρονο αγόρι που ζει στην παραλία της Τρυπητής στη Μεσαρά και η ιστορία του έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο δρόμος όπου βρίσκεται το δημοτικό σχολείο του Δία έχει καταστεί απροσπέλαστος από τις κατολιστήσεις με αποτέλεσμα ο πιτσιρικάς να μην μπορεί να πάει στο σχολείο και η οικογένειά του να δυσκολεύεται στις μετακινήσεις της. Έχει χρώμα πορτοκαλί και τον λένε Παυσανία. Ο συμπαθέστατος γάτος έχει κερδίσει με τη συμπεριφορά του το Δημοτικό Σχολείο Χουδετσίου αλλά και ολόκληρο το χωριό. Μπείτε στο neakrete.gr και δείτε φωτογραφίες από τον γλυκύτατο και φιλικό γάτο που έχει υιοθετηθεί επίσημα από το Δημοτικό Σχολείο και πλέον έχει γίνει θέμα και πανελλαδικά. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο μπείτε στο neakrete.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakrete.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.